Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και πάλι κοντά σας στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο, ένα θέμα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μάλλον κεφάλαιο ολόκληρο, όπου είναι η συνέχεια του προηγουμένου μας, για να θυμόμαστε εκεί που μείναμε, είναι η θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας. Όπως έχουμε πει και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο είναι ο θησαυρός της ψυχής. Είναι ένα θεραπευτικό μέσο για να προσιλώνεται ο νους μας στα επουράνια πράγματα και όχι στα επίγεια. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση επάνω στον πλανήτη μας, στη Γη, και όχι σαν διέξοδο και σαν διαφυγή, σαν μια φυγή από την πραγματικότητα, αλλά σαν ένα εφόδιο που θα μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα την πραγματικότητα και θα θεραπεύσουμε την νοσούσα ψυχή μας. Διότι μετά την πτώση του άνθρωπος, η ψυχή του νοσεί. Όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι της ανθρωπότητος, όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι καταλάβανε αυτό το ρήγμα που υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου και με τον α ή β τρόπο μας έδωσαν και εμάς ανάγλυφα να καταλάβουμε ότι η ψυχή του ανθρώπου ποθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα έχει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Ποθεί την αιωνιότητα η ψυχή του ανθρώπου, ποθεί την αγάπη η ψυχή του ανθρώπου, ποθεί την καλή γειτονία και τις καλές σχέσεις μεταξύ των λαών και των κρατών, αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι σε αυτά ξαστοχίζουμε, δηλαδή αμαρτάνουμε, κάνουμε λάθος. Η έννοια της αμαρτίας είναι η έννοια του λάθους στα αρχαία ελληνικά. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητος ο λόγος του Θεού, γιατί είναι η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια, και βρισκόμαστε σε έναν ωκεανό πλάνης που ο καθένας λέει ό,τι θέλει, και είμαστε αναγκασμένοι εμείς να καθόμαστε να αναλύουμε τα διάφορα που λένε οι άνθρωποι, όχι του φωτός αλλά του σκότους. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το φως, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να απελευθερωθούμε, για να προσεγγίσουμε στην αλήθεια και στο πρόσωπό του, που είναι σαν τον ήλιο και φωτεινότερο και μας δίνει λύτρωση σε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και έχουμε μιλήσει, έχουμε αρχίσει να μιλάμε για το ότι ο Ιησούς διαβάζει τις σκέψεις τους και τους απαντάει λίγο πριν αυτοί τον ρωτήσουν. Και αυτό βέβαια είναι μια απόδειξη της θεότητος του Κυρίου, ότι έχει έτοιμη την απάντηση πριν καν να ερωτηθεί. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε τη θεραπεία της Χαναναίας εδώ, αφού βγήκε από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε για τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Αυτά τα μέρη κατοικούνταν από ειδωλολάτρες, ως επιτοπλίστων δηλαδή από Έλληνες εκείνης της εποχής, τους οποίους οι Εβραίοι θεωρούσαν ειδωλολάτρες, διότι δεν είχαν την ίδια θρησκεία με αυτούς. Όπως οι Έλληνες λέγανε ότι κάθε άνθρωπος που δεν είναι Έλληνας είναι βάρβαρος, έτσι και οι Εβραίοι είχαν κάτι ανάλογο. Έλεγαν εμείς οι πιστοί, οι γνώστες δηλαδή του λόγου του Θεού, και εκείνοι που δεν τον γνωρίζουν και πιστεύουν στα είδωλα. Βέβαια, πολλές φορές και ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ, όπως βλέπουμε μέσα στην ιστορία του, την πολύπαθη ιστορία του, θυσίασε στα είδωλα. Και αυτό ο Θεός δεν το συγχωρούσε και κάθε φορά του έδειχνε με τον τρόπο που τον τιμωρούσε, ο παιδαγωγικός, για να επανέλθει στην πίστη των πατέρων του. Έδειχνε καθαρά λοιπόν ότι είναι μόλυνση τα είδωλα και είναι μια κακή περίπτωση και πρέπει να την αποφύγουμε. Όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, να μην τρώμε από τα κρέατα που θυσιάζονται στους βωμούς τους αρχαίους των Ελλήνων. Λοιπόν, η Χαναναία, η περίπτωση Χαναναίας είναι εδώ. Και όπως περπατούσε στα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος, ήρθε μια γυναίκα η οποία ήταν Χαναναία, από την Χαναάν δηλαδή. Ερχόταν και αυτή προς το ίδιο μέρος και άρχισε να φωνάζει δυνατά προς τον Κύριο και να του λέει «Ελέησέ με Κύριε ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, διότι η θυγατέρα μου, η κόρη μου, κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά». Εκείνος όμως δεν αποκρίθηκε καθόλου σε αυτήν, αλλά πλησίασαν οι μαθητές και τον παρακάλεσαν και του είπαν «Κάντε στη χάρη αυτή που ζητάει, διότι φωνάζει τόσο δυνατά από πίσω μας και από τις φωνές της θα μαζευτεί ο κόσμος και θα γίνει εδώ έτσι φασαρία θα δημιουργηθεί».
Ο Κύριος όμως αποκρίθηκε και της είπε ότι, τους είπε ότι δεν έχω έρθει από τον Πατέρα μου εδώ, αλλά για τα χαμένα πρόβατα μόνο του Ισραηλιτικού γένους. Καλύτερα πρωτίστως, γιατί μετά απευθύνθηκε και στους έξω του Ισραήλ ανθρώπους ο Κύριος. Η Χανανέα λοιπόν μόλις άκουσε αυτό, έπεσε στα πόδια του και συνέχισε να τον παρακαλεί για να του λέει «Κύριε, βοήθαμε στη δυστυχία μου». Αυτός όμως αποκρίθηκε και είπε «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών του και να το ρίξει στα σκυλάκια». Εννοούσε βέβαια τους ιδωλολάτρες. Αυτή όμως τι απαντάει? «Ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι και τα σπιτικά σκυλάκια τρέφονται από τα ψίχουλα που ρίχνουν τα παιδιά από το τραπέζι και κάπως και αυτά χορταίνουν την πείνα τους». Και ο Κύριος της είπε «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Και της έκανε τη χάρη και θεραπεύτηκε από την ώρα εκείνη που το είπε ο Κύριος, θεραπεύτηκε η θυγατέρα της Χαναναίας. Η Χαναναία, ένα παράδειγμα αλήγης της πίστεως και επιμονής, που με ευγένεια βέβαια μίλησε στον Κύριο, παραδέχτηκε ότι είναι σκυλάκι και ότι είναι ιδωλολάτρησα και δεν είναι Ισραηλίτησα, που έχουν το προνόμιο Ισραηλίτες να ακούσουν πρώτοι το Λόγο του Θεού. Και της είπε ο Κύριος ότι ήρθα περισσότερο για τα παιδιά του Ισραήλ, τα πολλότα, τα χαμένα πρόβατα, τα παιδιά του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, περάσαμε και αυτό το κεφάλαιο και μπαίνουμε εκεί που λέει διάφορες θεραπείες. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι διάφορες θεραπείες που γράφει εδώ το Ευαγγέλιο μας σε αυτή την περίπτωση. Αφού προχώρησε λοιπόν ο Ιησούς, ήλθε πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας και αφού ανέβη στο όρος, εκάθετο εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί τους ανάπηρους ανθρώπους, κουτσούς, τυφλούς, κουφούς ανθρώπους, παράλυτους με πιασμένα τα χέρια και τα πόδια, πολλούς γενικά αρρώστους είχαν μαζί τους, γιατί ήξερε πως θα πλησιάσει εκεί ο Κύριος. Και τους άφησαν στα πόδια του Ιησού εκεί, όλους αυτούς τους αρρώστους, και εκείνος τι έκανε, τους ιάτρευσε. Πλήθος θαύματα έκανε ο Κύριος που δεν αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο. Ορισμένα δειγματοληπτικά αναφέρονται εδώ, ενώ θεράπευσε χιλιάδες ανθρώπους ο Κύριος. Και τότε άρχισαν τα πλήθη να θαυμάζουν όταν έβλεπαν ότι οι κοφάλαλοι άρχισαν να ακούν και να μιλούν. Άνθρωποι με πιασμένα χέρια να γίνονται υγιείς. Άνθρωποι που δεν είχαν περπατήσει ποτέ στη ζωή τους να περπατούν και τέλος άνθρωποι που δεν είχαν δει το φως του ήλιου άρχισαν να βλέπουν. Μεγάλο θαύμα αυτό, γιατί τα μάτια είναι το πολυτιμότερο ίσως όργανο του που έχει ο άνθρωπος, και όταν το στερηθεί αυτό η αναπηρία του είναι μεγάλη, γιατί δεν μπορεί ούτε να συγκυριστεί που λέει ο λόγος μόνος του. Και γι' αυτό μας αναφέρει και το Ευαγγέλιο αρκετές θεραπείες τυφλών. Μάλιστα θα δούμε παρακάτω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εκείνο τον εκγενετή τυφλό, με τον οποίο έγινε ολόκληρη μάχη μέσα στο δικαστήριο με τους Φαρισαίους και με τους Ιουδαίους. Είναι λοιπόν αυτές οι διάφορες θεραπείες που λέει εδώ πέρα το κεφάλαιο, γιατί είμαστε ακόμα στο 15ο κεφάλαιο, και όχι μόνο θαύμαζαν λέει τα πλήθη, αλλά τους δίνονταν ευκαιρία με τον Κύριο να δοξάζουν τον Θεό. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, αγαπητοί ακροατές και φίλοι μας, ότι ο Κύριος έδινε πάντοτε την εντύπωση ότι πραγματικά έρχεται αυθεντικά εκ του Θεού και όπως πράγματι, και ότι ακούει το Θεό όπως είπε και ότι κάνει είναι σύμφωνο με το θέλημα του Πατέρα του. Αυτό δεν έκανε ποτέ θαύματα τα οποία κάνουμε ψεύτικα οι άνθρωποι κάνουν, αλλά έκανε πάντοτε θαύματα τα οποία ήταν ευεργετικά προς τους ανθρώπους, και αυτή είναι η διαφορά του Κυρίου από τους άλλους. Θαύμασα λοιπόν τα πλήθη που έβλεπαν αυτούς τους ανθρώπους να γίνονται καλά, ενώ ήταν ανίατη η περίπτωσή τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά ο Κύριος προσκαλεί τους μαθητάς του και τους λέει ότι αισθάνομαι
συμπάθεια μεγάλη για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι τρεις μέρες που δεν έχουν τι να φάνε και δεν θέλω να τους εξαποστείλω στα μέρη που μένουν νηστικούς, γιατί θα αποκάμουν, θα δυνοπαθήσουν μέχρι να φτάσουν νηστικοί. Οι μαθητές λοιπόν προβάλλουν το δίκαιο έτσι ερώτημα, πού να βρούμε εδώ στην Ερμιά τόσα ψωμιά να χορτάσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Και ο Κύριος τους λέει, πόσους άρτους έχετε μαζί σας? Και εκείνοι λένε 7 άρτους και λίγα ψαράκια. Και παρήγγειλε τότε ο Ιησούς στα πλήθη του λαού να καθίσουν κάτω στο γρασίδι και ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει τα ψάρια και τα ψωμιά και έκοψε τους άρτους και έδωκε στους μαθητές του, οι οποίοι μαθητές του τους πρόσφεραν στα πλήθη του λαού και έφαγαν όλοι από αυτό και χόρτασαν και σήκωναν το περίσσευμα από το ό,τι περίσσεψε 7 γεμάτα κοφίνια. Εκείνοι δε που έφαγαν ήταν 4.000 άνδρες, χωρίς να υπολογίζονται στον αριθμό αυτό οι γυναίκες και παιδιά. Το έχει ξαναναφέρει κάπως παραλλαγμένο από άλλο Ευαγγελιστή, αλλά η ίδια ακριβώς έτσι περίπτωση είναι. Πιθανόν να γίνει και δύο και τρεις φορές αυτό, γιατί το αναφέρουν πολλά Ευαγγέλια, το χορτασμό σε έρημους τόπους, γιατί ο Κύριος έβγαινε και σε έρημους τόπους για να μην είναι πρόχειρος στα μάτια της εξουσίας περισσότερο. Όταν έμαθε, λέει, ότι αποκεφάλισαν τον Ιωάννη, έφυγε για να μην προκαλέσει τους κυβερνώντες αφενός και αφετέρου, για να δείξουν και την πίστη τους εκείνοι που πραγματικά ήθελαν να τον ακούσουν και να τον ακολουθήσουν και στα έρημα μέρη τα οποία πήγαινε. Και έτσι εδώ τελειώσαμε, αγαπητοί φίλοι, το 15ο κεφάλαιο και θα μπούμε τώρα στο 16ο κεφάλαιο. Μόνο τη διδασκαλία του Κυρίου πρέπει να έχουμε οδηγό μας. Έτσι επιγράφει το κεφάλαιο αυτό, πανοσιολόγητο, ο καθηγητής κύριος Τρεμπέλας, μακαριστός Τρεμπέλας. Και αφού πλησίασαν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, αν πράγματι μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα, ρωτήσανε αν μπορεί να τους δείξει κάποιο σημάδι έτσι εξαιρετικό, όπως ήταν το μάνα που έπεσε στην έρημο από τον Μωυσή. Τέτοια θέλανε αυτοί να δούνε. Η φωτιά κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανό. Αυτά θεωρούσαν εκείνοι τα πολύ μεγάλα θαύματα. Τη φωτιά που κατέβηκε και έκαψε τους προδότες ιερείς και το μάνα που έπεφτε στην έρημο. Και τους είπε ο Κύριος ότι όταν βλέπετε τα σύννεφα καθαρό τον ουρανό στη δύση, λέτε αύριο θα έχουμε καλοκαιρία. Και το πρωί παρατηρείτε την αυγή και λέτε σήμερα θα είναι χειμώνας, γιατί βλέπετε ότι κοκκινίζει με σύννεφα σκεπασμένος ο ουρανός. Αυτά τα σημάδια δεν τα ξέρετε, αλλά είσαστε υποκριτές και κάνετε τους σοφούς ενώ είσαστε τυφλωμένοι. Ξέρετε να κρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού, αλλά τα σημεία που φανερώνουν ότι έφτασε ο Μεσσίας δεν τα διακρίνετε. Είναι γενεά πονηρά η οποία δεν έμεινε πιστή στον ουράνιο νυμφίο και ζητάει τώρα από μένα να της κάνω ένα θαύμα σημαδιακό, μεγάλο. Αλλά δεν θα δουν αυτοί άλλο θαύμα εκτός από το θαύμα του προφήτη Ιωνά, ο οποίος Ιωνάς, ξέρουμε, παρέμεινε στο κήτος τρεις ημέρες, όπως ο Κύριος παρέμεινε στην καρδιά της γης, όπως μας λέει ο Μαθαίος. Όταν έφυγαν, οι μαθητές είδαν ότι είχαν λησμονήσει πάλι να πάρουν ψωμιά μαζί τους. Και ο Κύριος τους είπε, ανοίξτε τα μάτια σας και προσέχετε πάρα πολύ από τη διδασκαλία των Φαρισαίων, που μοιάζει σαν το κακό προζύμι, δηλαδή ζυμώνει το κακό. Αυτοί νόμιζαν ότι μιλάει για τη ζύμη των Φαρισαίων ή ότι είχαν πάρει προζύμι από τα χέρια των Φαρισαίων. Δεν είχαν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και ο Ιησούς αντελήφθη με την υπερφυσική του γνώση τις απόκριφες αυτές σκέψεις και τους είπε, γιατί πέσατε στη σκέψη και σε συλλογισμό επειδή είσαστε ολιγόπιστοι?
ακόμη δεν καταλάβατε ότι δεν μιλούσα για τους σάρτους και δεν θυμίστε ότι δεν θα χρειαζόταν άρτη, διότι τόσα θαύματα έκανα και πολλαπλασίασα εγώ τα ψωμιά, αν δεν είχατε δηλαδή, δεν θα ήταν τίποτα σπουδαίο. Δεν θυμίστε τους 7 άρτους από τους οποίους εχόρτασαν 4.000 άνθρωποι και πόσα κοφίνια πήρατε περισσεύματα. Πώς λοιπόν δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για το συνήθι άρτο όταν σας ήρθα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων? Και τότε αυτοί κατάλαβαν ότι δεν τους είπε να προσέχουν για το προζύμι, αλλά από τη διδασκαλία των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, οι οποίοι ήταν η διδασκαλία αυτή αιρετική, αντίθετη προς το Λόγο του Θεού. Αυτό λοιπόν ήθελε να τους πει να προσέχουν, και όπως πρέπει και εμείς να προσέχουμε τις διδασκαλίες των αιρετικών, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε ότι η αίρεση σταματάει τον άνθρωπο από την ένωσή του με τον Θεό και δεν πάει ο άνθρωπος στον παράδεισο εάν δεν ξέρει πραγματικά τα δόγματά του και τη σωστή πίστη, διότι είμαστε νοήμονες και θα έπρεπε να τα ξέρουμε όλα αυτά. Και δεν συγχωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει το δημοτικό και το γυμνάσιο και δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο. Και τώρα ο Κύριος εμφανίζεται στα μέρη της Κεσαρίας, μια πόλη την οποία είχε κτίσει ο Φίλιππος, και ρώτησε τους μαθητές του, ποιος νομίζουν ότι είμαι εγώ και τι λέει ο κόσμος για μέναν. Και αυτοί του είπαν ότι άλλοι σε λένε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και άλλοι σε λένε τον Ηλία τον Προφήτη, και άλλοι σε λένε τον Ιερεμία, και άλλοι για διάφορα πράγματα μιλούν όσον αφορά το πρόσωπό σου. Και λέει τότε σε αυτούς, εσείς ποιος νομίζετε ότι είμαι? Και απεκρίθηκε τότε ο Σίμων Πέτρος, και του είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά. Θα το δούμε στο αρχαίο. Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τότε τον εμακάρισε ο Κύριος και του είπε, μακάριος είσαι εσύ Ιωνά Πέτρο, γιο του Ιωνά, που δεν σου αποκάλυψε αυτό το πράγμα άνθρωπος, αλλά σου το αποκάλυψε ο ίδιος ο Πατέρας μου, ο Θεός. Και σου λέγω ότι είσαι Πέτρος, και πάνω στο βράχο αυτής της αλήθειας, της αληθινής πίστεως δηλαδή, θα στηρίξω την πρώτη πέτρα της πνευματικής μου οικοδομής και θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και ο θάνατος και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν σε αυτή την εκκλησία, την οποία θα ιδρύσω πάνω σε αυτή την αλήθεια ότι εγώ είμαι ο Χριστός δηλαδή. Όχι πάνω στον Πέτρο, γιατί ο ακρογωνιαίος λίθος έχει πει αλλού ο Κύριος ότι είναι ο ίδιος, ο οποίος συνενώνει δύο τείχους, τον Εβραϊσμό και τον Ελληνισμό, ή την Παλαιά αν θέλετε και την Καινή Διαθήκη. Επομένως δεν ισχύει αυτό που λέει ο Πάπας, ότι η πέτρα είναι ο Πέτρος, αλλά αυτή η πίστη του Πέτρου. Και όπως λέει, θα μείνει αιωνίως η βασιλεία. Και θα σου δώσω εξουσία, του λέει, να εισαγάγεις τη βασιλεία των ουρανών κάθε άξιο και να αποκλείεις κάθε ανάξιο. Και οποιοδήποτε αμάρτημα δέσεις και διακηρύξεις σου ασυγχώρητο στη γη θα είναι δεδεμένο και ασυγχώρητο και στους ουρανούς. Και οποιοδήποτε αμάρτημα λύσεις και διασυγχωρήσεις επί της γης θα είναι συγχωρημένο προς τους ουρανούς. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Αν ο ιερέας δηλαδή λύνει μέσω του Χριστού βέβαια τις αμαρτίες μας. Τότε του παράγγειλε με αυστηρότητα και στους μαθητές να μην πούνε σε κανένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, επειδή ακόμη δεν είχαν οριμάσει άνθρωποι ώστε να διακηρυχτεί σε αυτούς αυτή η αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την παγνωσία του ο Θεός, αυτό που λένε οι σύγχρονοι timing, ξέρει το χρόνο δηλαδή πότε πρέπει να γίνει το κάθε πράγμα. Ξέρει το χρόνο επακριβώς. Και πολλές φορές έχουν προβληματιστεί θεολόγοι και πατέρες της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ο Κύριος έκανε τα πράγματα έτσι και τα οικονομούσε κατά τέτοιο τρόπο, διότι ξέρανε ότι ο Κύριος είχε την παγνωσία, ήταν παντογνώστης και παντοδύναμος, όπως και ο Πατέρας είναι και ο Υιός, και ήξερε ακριβώς το χρόνο. Γι' αυτό μερικές φορές λέει έφευγε ανάμεσά τους, γινόταν αόρατος στην κυριολεξία ο Κύριος, για να μην τον συλλάβουν εκείνη τη στιγμή, γιατί έπρεπε να γίνει κι άλλα πριν να φτάσει στο πάθος.
Και τώρα έχουμε την προαναγγελία του πάθους, την οποία την κάνει πάρα πολλές φορές ο Κύριος μας. Και από τότε λοιπόν άρχισε να διδάξει, να συντάσσει σαφώς και καθαρά, εδώ στο 16ο κεφάλαιο αρχίζει, στον Ιωάννη, να τους λέει ότι πρέπει να πάθει και να εξοντωθεί από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και τον επήρε ο Πέτρος τότε, όταν το είπε αυτό ιδιαιτέρως, για να μην ακούσουν οι άλλοι, και άρχισε να του λέει ότι ο Θεός θα σε φυλάξει από αυτό και δεν πρέπει σε εσένα το Μεσσία να γίνει αυτό που λες, δηλαδή να σε συλλάγουν και να σε σκοτώσουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο Κύριος έστρεψε απότομα λοιπόν στον Πέτρο και του είπε: πήγαινε ο πίσω μου και φύγε από μπρος μου, Σατανά, διότι είσαι εμπόδιο στο δρόμο του καθήκοντός μου. Αυτή ήταν η σατανική σκέψη, διότι ο Σατανάς ήθελε να καταργήσει τη θυσία του Κυρίου και την Ανάστασή του και τη λύτρωση της ανθρωπότητος. Μπήκε λοιπόν το πνεύμα από το κακό στον Πέτρο και άρχισε να λέει αυτά τα πράγματα. Και ο Κύριος είπε, αφού έδιωξε τον Πέτρο εκείνη τη στιγμή: όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να διακόψει κάθε επικοινωνία με την αμαρτία και να πάρει απόφαση. Απόφαση να πεθάνει και αυτός, όπως και εμένα, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει και να ακολουθήσει τα ίχνη μου. Διότι εάν διστάσει και δεν προβεί σε αυτές τις αποφάσεις, τότε δεν θα σώσει την ψυχή του. Γιατί εκείνος που θέλει να σώσει τη ζωή του πάνω στη γη θα χάσει την ψυχή του. Εκείνος που θα χάσει τη ζωή του για την ομολογία προς εμένα, λέει ο Κύριος, θα την έβρει στο μέλλοντα αιώνα, όπου θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Αν λοιπόν καταλάβει ότι είναι συμφέρον του να κερδίσει την αιώνια ζωή, τότε λοιπόν θα προβεί στη θυσία αυτή να χάσει ακόμα και τη ζωή του εδώ, γιατί δεν έχει κανένα όφελος αν κερδίσει και τον κόσμο ολόκληρο και χάσει την ψυχή του. Τι συμφέρον θα έχει να κερδίσει όλο τον κόσμο, λέει ο Κύριος, και να χάσει την ψυχή του? Γιατί τι μπορεί κανείς να δώσει αντάλλαγμα της ψυχής του? Δηλαδή, ποιο είναι τόσο πολύτιμο σαν την ψυχή του ανθρώπου? Τίποτα. Και αν τη χάσει την ψυχή του, τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα να την αγοράσει? Το χρυσάφι του, τα λεφτά του, τι? Πράγματι, ο κάθε άνθρωπος πρόκειται ή να χάσει ή να κερδίσει την ψυχή αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει περιβεβλημένος με τη δόξα του Πατρός του και με τους αγγέλους του, και τότε θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Εδώ είναι η αναγγελία και της θυσίας και της Αναστάσεως και της δικής μας πορείας, αλλά και της ανταπόδοσης της δικαιοσύνης του Θεού κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα μου πείτε, τα καταλαβαίναν τότε οι μαθητές? Όπως σας τα έλεγε, λίγα πράγματα καταλάβαιναν μέχρι τότε, διότι δεν τους αποκάλυπτε το σχέδιο του Θεού με μεγάλη σαφήνεια. Αφενός μεν διότι δεν ήταν προετοιμασμένοι να το δεχτούν και να το εστερνιστούν, και ακόμα δεν είχαν καταλάβει καλά για ποιο λόγο ήρθε ο Κύριος στον κόσμο. Και συνέχισε και είπε ότι: αλήθεια σας λέω ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο πριν να δούνε να καταλύεται με την καταστροφή των Ιεροσολύμων και με το διασκορπισμό των Εβραίων η παλαιά θεία τάξη και διαθήκη, για να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγόνιστη και υπερφυσική η νέα θεία τάξη εν το κόσμο, την οποία θα εκπροσωπεί η δικιά μου η Εκκλησία ως άλλη βασιλεία του Θεού επί της γης. Η βασιλεία του Θεού επί της γης λοιπόν είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό έλεγε: ήγη και η βασιλεία, και εντός ημών υπάρχει η βασιλεία. Όχι πως θα έρθει μετά, είναι μετά η κρίση. Έρχεται από τώρα η βασιλεία του Θεού μέσα στους ανθρώπους, με το να πιστέψουν στον Κύριο και να σωθούν. Είδαμε λοιπόν τώρα πως ολοκληρώνει εδώ. Μίλησε για την πνευματική μαρκαρία ζωή. Επίσης και τους είπε ότι θα δουν ορισμένα πράγματα, θα αξιωθούν δηλαδή να δουν τη θεότητά του κάποιοι μαθητές πριν να φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Αληθώς σας λέω ότι υπάρχουν μερικοί από εκείνους που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο προτείνουν να δουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος
να καταλύεται με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Ναού των και με το διασκορπισμένο Ισραήλ, η παλαιά θεία τάξης και διαθήκη, και να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγόνιστη υπερφυσική η νέα θεία τάξης. Η νέα θεία τάξης είναι αυτή που έφερε ο Κύριος μας στον κόσμο. Και έτσι εδώ τελείωσε το 16ο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε λοιπόν χρόνο να περάσουμε και στο 17ο κεφάλαιο. Βέβαια, αυτά τα κεφάλαια που περνάμε εμείς έτσι, θα επανέλθουμε και θα κάνουμε πιο σχολαστική ερμηνεία των κεφαλαίων σε άλλη φάση, αν μας αξιώσει ο Θεός αργότερα, διότι έχει πολλά να πει κανείς επάνω στην ανάγνωση του Ευαγγελίου. Δεν είναι μόνο η ανάγνωση του Ευαγγελίου, αλλά είναι και πολλά άλλα, τα οποία λέγονται, είναι συναφή δηλαδή με αυτά, τα οποία είναι κρυμμένα καλά μες στις Άγιες Γραφές, όπως ακριβώς είναι κρυμμένος ο χρυσός σε ένα βουνό, σε ένα μετάλλευμα, έτσι ακριβώς, και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά και να παίρνουμε διδάγματα για τη ζωή μας, αφενός μεν από το Ευαγγέλιο, αφετέρου από τις πράξεις των Αποστόλων και τον Απόστολο Παύλου, για να βλέπουμε και την ιστορία της Εκκλησίας, διότι η ιστορία της Εκκλησίας, της πρώτης Εκκλησίας, είναι ένα δεύτερο Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, το οποίο είναι γραμμένο από την ίδια την ιστορική πραγματικότητα, όπως είναι η πράξη των Αποστόλων. Οι πράξεις των Αποστόλων δεν σταμάτησαν, όπως έγραφε ο Άγιος Ιωάννης, τον καιρό της εποχής του Αγίου Ιωάννη, αλλά οι πράξεις των Αποστόλων συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Διότι εμείς είμαστε η Αποστολική, η Διάδοχη Αποστολική Εκκλησία, η Ορθοδοξία δηλαδή, η οποία έχει την ακρεφνώς, καθαρά, γνήσια την Εκκλησία των Αποστόλων. Γι' αυτό λέγεται Καθολική και Αποστολική η Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, μερικοί σφετερίζονται αυτόν τον τίτλο, αλλά δεν έχουν δίκιο, διότι πολλές φορές έχουμε πει ότι αν κρατήσουμε την ιστορική συνάφεια και αλληλοδιάδοχα, θα δούμε ότι από τα χέρια των Αποστόλων είναι χειροτονημένη όλη η της Ορθοδοξίας επίσκοπη. Αν πάμε δηλαδή πίσω διαδοχικά, θα φτάσουμε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ίδρυσε τις εκκλησίες της Κορίνθου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης κλπ. Να λοιπόν ότι μας δίνεται ευκαιρία ιστορικά να καταλάβουμε πώς εφαρμόστηκε ο χριστιανισμός μέσα στους αιώνες και να μην μιλάμε με πράγματα ασυνάρτητα και μυθόδη, αλλά με αληθινά ιστορικά ντοκουμέντα. Έχουμε τους επισκόπους οι οποίοι θυσιάστησαν, έδωσαν το παράδειγμα σε άλλους για τη θυσία αυτή που μας γράφει και εδώ ο Χριστός, που λέει ότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, δεν θέλησαν να σώσουν τη ζωή τους και έτσι κέρδισαν, χάνοντας αυτή τη ζωή τους, την πρόσκαιρη, την αιώνια, την ουράνια ζωή, πολλοί από τους χριστιανούς του παρελθόντος, και ξέρουμε τις μάρτυρες, τους ήρωες της πίστεως και τους Αγίους και Οσίους της Εκκλησίας μας και τους πατέρες και τους δασκάλους. Και έτσι, αγαπητοί φίλοι, τώρα μπαίνουμε στο 17ο κεφάλαιο, το οποίο αρχίζει με τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Καμιά φορά ακούμε μια εκκλησία της μεταμορφώσεως, λέει. Είναι αυτό ακριβώς, είναι το κεφάλαιο αυτό του Ιωάννη, το 17ο, που μιλάει για τη μεταμόρφωση που πήρε πάνω στο όρος ο Κύριος και εμφανίστηκε, λίγο έδειξε στους ανθρώπους όσο μπορούσαν τη δόξα, την ουράνια δόξα, τη θεϊκή του. Αυτή λοιπόν είναι η μεταμόρφωση Σωτήρος που υπάρχει, ανάλογες εκκλησίες έχουν στο όνομα αυτό. Ύστερα από 6 μέρες παραλαμβάνει μαζί το Κύριος τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό, αυτούς τους τρεις μόνο. Και μεταμορφώθη μπροστά στα μάτια τους και έγινε λαμπρό το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως. Και ξαφνικά δίπλα του εμφανίστηκαν και τους είδαν, έγιναν ορισί, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Έγιναν ορατοί και μάλιστα συνομιλούσαν μαζί του. Θα έχουμε δει όλη την εικόνα αυτή, που είναι ο Κύριος πάνω στο όρο και δεξιά και αριστερά εμφανίζονται οι δύο μεγάλοι προφήτες, εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Πέτρος, όταν είδε όλο αυτό το πράγμα, είπε: «Να κάτσουμε εδώ, Κύριε, είναι καλό να κάτσουμε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ λοιπόν αυτός ο Πέτρος ακόμα μιλούσε, μία νεφέλη, φωτεινή,
γεμάτη φως, του σκέπασε και ακούστηκε φωνή μέσα από την νεφέλη αυτή που είπε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός και στον οποίον έχω ευχαριστηθεί, έχω ευαρεστηθεί. Να υπακούετε λοιπόν σε Αυτόν». Ήταν η φωνή του Πατρός, η οποία για δεύτερη φορά, όπως βλέπουμε μετά την γέννηση, μετά την βάπτιση του Κυρίου, εμφανίζεται στους ανθρώπους. Επομένως, έχουμε και δεύτερη εμφάνιση του Θεού, τη φωνή βέβαια, και όταν την άκουσαν αυτή τη φωνή έπεσαν στο χώμα, τόσο σφοδρή ήταν η φωνή αυτή, που κατατρόμαξαν και έπεσαν στο χώμα και δεν μπορούσαν να φύγουν από αυτό το σημείο. Ο Κύριος όμως, ο Ιησούς τους πλησίασε, τους ακούμπησε, τους σήκωσε και όταν αυτοί σήκωσαν το κεφάλι τους από τη ζάλη αυτή που είχαν και είδανε μόνο τον Ιησού, οι άλλοι δύο είχαν φύγει. Τους παράγγειλε τότε ο Κύριος να μην πείτε σε κανέναν αυτά που είδατε μέχρι τη στιγμή που ο Υιός του ανθρώπου θα αναστηθεί εκ νεκρών. Διότι τότε δεν θα υπήρχε κίνδυνος να ενθουσιαστεί ο κόσμος με αυτά που βλέπει και να τον κάνουν βασιλιά δηλαδή αμέσως, δίχως δεύτερο λόγο. Και τον ρώτησαν οι μαθητές του τότε και του είπαν: «Όταν ο Ηλίας ήρθε και σε χαιρέτησε στο όρος, έφυγε πάλι πίσω. Γιατί λοιπόν οι γραμματείς λένε ότι πρέπει να έρθει ο Ηλίας πρώτης ελεύσεως του Μεσσίου?» Και ο Ιησούς απεκρίθηκε και τους είπε: «Ο Ηλίας, καθώς επροφήτευσεν ο προφήτης Μαλαχίας, έρχεται πρωτού και θα αποκαταστήσει όλες τις σχέσεις των ανθρώπων, των πιστών και μεταξύ του και με το Θεό να ειρηνεύσουν και να συνδεθούν περισσότερο αυτοί με το Θεό. Εγώ όμως σας λέω ότι ο Ηλίας έχει έρθει. Έχει έρθει ο κατά πάντα όμοιος προς τον Ηλία, άνθρωπος, προφήτης. Αυτός ήταν ο πρόδρομός μου και αυτοί δεν τον αναγνώρισαν. Αλλά του έκαναν όσα ήθελαν με τη διαστραμμένη του θέληση», εννοεί λοιπόν τον Ιωάννη, «αλλά έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα πάθει από αυτούς τους σταυρωτές του». Και τότε κατάλαβαν ότι μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος έμοιαζε κατά πάντα όμοιος με τον Ηλία, είχε τόση δύναμη γι' αυτός όσοι και ο Ηλίας. Ανεξάρτητα βέβαια αν ο Ιωάννης δεν κατέβασε πύρα από τον ουρανό, πάντως η αξιοσύνη του εκ μέρους του ήταν η αυτή, όπως μας λέει ο Κύριος. Και αυτό το λένε για να λυθεί η παραξήγηση, επειδή γράφει η Αγία Γραφή και προφητεύεται ότι θα έρθει πριν από τον Χριστό ο Ηλίας. Αλλά αυτό είναι για τη Δευτέρα Παρουσία. Στην πρώτη παρουσία ήταν ο Ιωάννης λοιπόν. Και όταν ήρθε το πλήθος του λαού, εδώ να διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα, αγαπητοί φίλοι. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι είναι οπαδοί της Μετενσαρκώσεως και η οποία υπάρχει σε αυτά τα περιοδικά που βγαίνουν τα εβδομαδιαία και τα μηνιαία κατά κόρον, αλλά και τις εφημερίδες βλέπουμε την αστρολογία, τους αστρολόγους κλπ. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι λένε, οι οπαδοί της Μετασαρκώσεως, Μετενσαρκώσεως, οι οποίοι λένε ότι ο Ηλίας μετεσαρκώθη. Και το στηρίζουν μάλιστα σε αυτό το κεφάλαιο. Αλλά είναι πραγματικά αξιολείπητοι αυτοί που κάνουν αυτές τις παρατηρήσεις και υπάρχουν και σε πολλά βιβλία μέσα αυτό που σας λέω, σε βιβλία που γράφονται στην Αμερική και έρχονται εδώ για να θολώσουν τα νερά στους Ορθόδοξους πιστούς. Και λένε λοιπόν ότι εκεί μιλάει για τη μετεσάρκωση ο Κύριος. Κάθε άλλο δεν μιλάει για τη μετεσάρκωση, διότι αφενός μεν ο Ηλίας δεν ήταν, όπως μας είπε εδώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και άλλος είναι ο Ηλίας. Απόδειξη ότι στο όρος εμφανίστηκε ο Ηλίας μόνος του, δίχως να είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που είχε μετατραπεί, όπως λένε αυτοί. Πρώτο λάθος. Και δεύτερο λάθος, το πιο σοβαρό, αν σας πει κάποιος, γιατί πολλές φορές τα συζητάνε αυτά τα πράγματα για να μας ρίξουν στη μετεσάρκωση δηλαδή. Διότι δεν υπάρχει μετεσάρκωση, χάνεται και η προσωπικότητα με τη μετεσάρκωση. Δεν στέκει στην Ορθόδοξη θρησκεία αυτό. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μια φορά ζει ο άνθρωπος και μετά κρίνεται. Με τα ταύτα δεν κρίσεις. Άπαξ απόκειται τις ανθρώπους από θανήν και με τα ταύτα δεν κρίσεις». Μια φορά ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, μια φορά πεθαίνει και μετά τον εκρίνει ο Θεός. Δεν πάει σε άλλο άνθρωπο ούτε με την ψύχωση ούτε με τη σάρκωση που λένε οι οπαδοί αυτοί.
Αλλά κάνω το τραγικό λάθος να λέω ότι ο Ηλίας μετασαρκώθηκε. Και τους ρωτάς, για να μετασαρκωθεί ένας άνθρωπος, δεν πρέπει πρώτα να πεθάνει? Και λένε ναι, πρέπει να πεθάνει. Λοιπόν, πηγαίνετε στην Παλαιά Διαθήκη και δέστε, σας παρακαλούμε πολύ, ότι ο Ηλίας, ο προφήτης Ηλίας, δεν γεύτηκε θάνατο, δεν έχει πεθάνει. Τον εκρατάει ο Θεός αθάνατο τρόπον τεινά, για να πεθάνει την εποχή του Αντιχρίστου. Και αυτό το γράφει και η Αποκάλυψη. Και αυτό το γράφουν και οι παλαιές προφητείες. Ότι ο Ηλίας μετεφέρθη στον ουρανό διάρματος, πυρήνου άρματος. Όταν λοιπόν μελετάμε καλά την Αγία Γραφή, δεν μπορούν αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι αιρετικοί να μας παραπλανήσουν. Πράγματι, ο Ιωάννης είναι ο Ιωάννης και ο Ηλίας είναι ο Ιωάννης. Ασχέτως αν ο Κύριος είπε ότι, εάν θέλετε να δεχτείτε, ότι ήταν τόσο δυνατός ο Ιωάννης που έμοιαζε με τη δύναμη του Ηλία. Αλλά είναι σαφές ότι καταλάβαν και οι μαθητές ότι για τον Ιωάννη μιλούσε, όχι για τον Ηλία. Όταν είπε ότι ο Ηλίας ήρθε, δηλαδή μια δύναμη προδρομική σαν του Ηλία, μεγάλος προφήτης ήρθε και ήταν ο Ιωάννης. Αυτά να τα προσέχουμε, γιατί ορισμένοι άνθρωποι ξεφεύγουν και, όπως είπαμε, δεν ξέρει κανείς τα δόγματα της Ορθοδοξίας, είναι δύσκολο μετά να προχωρήσει. Μετά σκοντάφτει, γιατί αυτό είναι σαν αλυσίδα. Τα δόγματα και οι αλήθειες της Ορθοδοξίας είναι μια χρυσή αλυσίδα που, αν λείπει ένας κρίκος, σπάζει. Όπως και οι αρετές που λένε οι πατέρες, αν δεν έχει κανείς μία αρετή, δηλαδή είναι κλέφτης και τα κάνει όλα τα άλλα, ελεημοσύνες κλπ., δεν πιάνεται, ή αν είναι πόρνος και κάνει όλα τα άλλα σωστά, δεν πιάνεται και αυτός κατακρίνεται από τον Θεό, διότι πρέπει να κρατήσουμε όλες τις εντολές του Χριστού. Είναι αλυσίδα και αυτές οι εντολές, όπως ο τηλεφωνικός αριθμός. Δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν αριθμό από ένα τηλέφωνο, δεν θα βγει το πρόσωπο που θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Έτσι ακριβώς να το φανταστούμε λοιπόν, ότι είναι και οι εντολές του Θεού. Και συνεχίζουμε στο μέρος αυτού του Ευαγγελίου. Κάποιος τον πλησίασε εδώ. Κάποιος τον πλησίασε λοιπόν τότε και κάνει τη θεραπεία ενός νέου που σεληνιάζεται. Τον πλησίασε ο πατέρας και του έλεγε: «Κύριε, δείξε το έλεος στο παιδί μου, γιατί πολύ άσχημα υποφέρει από σεληνιασμό». Έτσι την έλεγαν την αρρώστια τότε, την επιληψία, την έλεγαν σεληνιασμό, γιατί με την πανσέληνο γινόντουσαν πιο συχνές οι κρίσεις των επιληπτικών. Κινδυνεύει λοιπόν να καεί το παιδί και να πνιγεί. Και τους έφερα, στους μαθητές του τον έφερα το γιο μου, αλλά οι μαθητές του του λέει: «Κύριε, δεν μπόρεσα να το θεραπεύσω». Και ο Κύριος είπε: «Γενεά, που είδες τόσα θαύματα και ακόμα είσαι άπιστη και είσαι διαστραμμένη από την κατοικία σου, ως πότε θα είμαι λοιπόν μαζί με εσάς?» Και παράγγειλε στον πατέρα να φέρει το παιδί εκεί: «Φέρτε μου τον γιο σου εδώ». Και επέπληξε το δαιμόνιο ο Ιησούς και βγήκε το δαιμόνιο και θεραπεύτηκε το παιδί από την ώρα εκείνη. Υπήρχε ένα δαιμόνιο στην περίπτωση εδώ που δημιουργούσε επιληπτικές κρίσεις στο παιδί. Να λοιπόν, ότι δεν είναι πολλές φορές η αρρώστια οργανική πάθηση, αλλά είναι καταληψία από δαίμονα. Όχι πάντοτε, αλλά ενίοτε. Και όταν τον ρώτησε μαθητέ, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε, Κύριε, κατηδίαν τον πήραν και του είπαν ψιθυριστά βέβαια, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο, τους είπε ότι σας λείπει η μεγάλη πίστη. Γιατί αν είχατε πίστη σαν κόκκον συνάπεως, μικρή μεν, αλλά που γίνεται μεγάλο δέντρο, και αν είχατε ακράδαντη πίστη, θα μπορούσατε να κινήσετε και τα βουνά. Να κινήσετε και ένα βουνό. Να πείτε στο βουνό αυτό: «Φύγει από εδώ», και να φύγει το βουνό, λόγω της μεγάλης πίστης την οποία έχετε εσείς. Αλλά αυτό το είδος των δαιμονίων, τους είπε, δεν βγαίνει από τον άνθρωπο που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχή η οποία συνοδεύεται και με νηστεία, ώστε η προσευχή να γίνεται με καθαρή τη διάνοια όσο το είναι δυνατόν και ελαφρότερο και περισσότερο προσιλωμένη τη διάνοια μας στο Θεό». Δηλαδή, με νηστεία και προσευχή φεύγει κάποιο δαιμόνιο ισχυρό, αλλά πρέπει να προσευχηθούμε όλοι εκείνοι που προσεύχονται για αυτό το να γίνει αυτό το θαύμα από τον Κύριο, πρέπει να νηστέψουν συγχρόνως, διότι αυτό το δαιμόνιο φεύγει με νηστεία, όπως λέει, και προσευχή. Και γιατί χρειάζεται η νηστεία, μας το εξηγεί εδώ, διότι η διάνοια του ανθρώπου είναι καθαρή όταν νηστεύει και είναι ελαφρότερη και περισσότερο προσκολάται, πηγαίνει δηλαδή προς το Θεό η διάνοια αυτή του ανθρώπου, και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να επικαλείται και να γίνεται ακουστός από τον Θεό. Και
ενώ γύριζαν στη Γαλιλαία, τους είπε πάλι ο Κύριος ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν. Και την τρίτη ημέρα μετά του θανάτου του θα αναστηθεί. Και λυπήθησαν οι μαθητές όταν τ' άκουσαν αυτό. Υπερβολικά λυπήθησαν. Και όταν ήρθαν στην Καπερναούμ, κάποιοι φοροεισπράκτορες πήγαν στον Πέτρο και του ζήτησαν, υπέρ του ναού γινόταν αυτό το, η συλλογή των χρημάτων, ήταν τα δίδραχμα που λένε, και τον ρώτησαν, ο δάσκαλος σας πληρώνει τα δίδραχμα? Και ο Πέτρος είπε ναι, θα τα πληρώσει, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος ήταν νομοταγής. Και όταν μπήκε στο σπίτι, τον πρόλαβε ο Κύριος, ο Ιησούς, και πήγε κοντά του και του είπε, Σίμων, τι σου φαίνεται, τι νομίζεις, οι άρχοντες της γης, οι βασιλείς της γης, από πού παίρνουν τον κεφαλικό φόρο? Από τους δικούς τους, από τα παιδιά τους, τους ανιψίους τους, τις ανιψιές τους, ή από τους ξένους? Και ο Πέτρος σκέφτηκε σωστά και απάντησε, από τους ξένους παίρνουν τον κεφαλικό φόρο οι βασιλείς και οι άρχοντες. Τότε του είπε ο Ιησούς ότι βλέπεις ότι η γη του βασιλέως είναι ελεύθερη από κάθε φορολογία. Ούτε κι εγώ θα έπρεπε, που είμαι γιος του Θεού, ούτε εσείς που υπηρετείτε εμένα, ναι, είμαστε κατεξοχήν υποχρεωμένοι να πληρώσουμε το φόρο. Αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως και διαδοθεί ότι εμείς είμαστε αντίθετοι προς τον νόμο, προς τις παραδόσεις και όλα αυτά, και αρχίσουν να περιφρονούν και αυτοί τον νόμο, πήγαινε στη θάλασσα και ρίξε ένα γκίστρι, και το πρώτο ψάρι που θα πάρεις από τη θάλασσα, πάρ' το και άνοιξε του το στόμα, και εκεί θα βρεις ένα αργυρένιο, ασημένιο τετράδραχμο. Είχαν τότε ασημένια τετράδραχμα μεγάλα για τις συναλλαγές τους. Δώσ' το λοιπόν στους φοροεισπράκτορες αυτό για μένα και για σένα. Γιατί είπαμε, είναι κάθε άτομο πληρώνει το φόρο του αυτόν στο ναό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε περιπτώσεις κάνει υποχωρήσεις ο Κύριος, και εκεί που δεν πρέπει να πληρώσει για να γίνει κάτι, εντούτοις όμως για να μην σκανδαλίσει, γιατί ο σκανδαλισμός είναι στην ουσία φοβερό πράγμα, να σκανδαλίσει τους άλλους ανθρώπους, για να μην τους σκανδαλίσει λοιπόν, κατά διάκριση, με διάκριση εδώ, πληρώνει στους φοροεισπράκτορες το φόρο, αν και όπως συζήτησε μαζί με τον Πέτρο και ορθώς απάντησε ο Πέτρος, οι βασιλείς και η οικογένεια των βασιλέων δεν πληρώνει φόρο. Από τους ξένους παίρνουν οι άρχοντες και η κρατική λειτουργεί τον φόρο, και όχι από τους βασιλείς και τα παιδιά των. Και ο Κύριος, που είναι ο υπαριθμόν ένας Υιός του Θεού, του Παμβασιλέως Θεού, και αυτός Παμβασιλεύς, ομόθρονος του Πατρός, δεν είχε υποχρέωση, αλλά ούτε και οι μαθητές να πληρώσουν τον κεφαλικό αυτό φόρο. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του 17ου κεφαλαίου, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και εν περιλήψη να πούμε για εκείνους που δεν άκουσαν από την αρχή, τους αγαπητούς φίλους θεατές και ακροατές μας, ότι θεράπευσε την κόρη της Χαναναίας ο Κύριος και την απελευθέρωσε από το βάσανό της. Μετά του έφεραν πάρα πολύ λαό και κόσμο από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων που έπασχαν, κουφούς, τυφλούς, παράλυτους, χρόνια αρρώστους, που είναι και η πιο δύσκολη χρόνια αρρώστια στη θεραπεία της, και τους θεράπευσε όλους. Μάθανε λοιπόν εκεί, στον τόπο αυτό, ότι ο Κύριος θεραπεύει οτιδήποτε στους ανθρώπους. Εξουσιαστικός. Και μετά έχουμε τον πολλαπλασιασμό των 7 άρτων, και κατόπιν στο 16ο κεφάλαιο έχουμε τη διδασκαλία του Κυρίου, που ψέγει τους υποκριτές φαρισαίους, γιατί ξέρουν τα εξωτερικά σημεία των καιρών, πότε θα βρέξει, αν θα κάνει κρύο, το βλέπουν από τα σημεία των καιρών, και φαίνεται βέβαια αυτό σε εκείνους που έχουν έμπειρο μάτι, μια μέρα από το πρωί φαίνεται, η καλή μέρα όπως λέει από το πρωί φαίνεται, αλλά αφού βλέπουν τα σημεία των καιρών, τα μετεωρολογικά, και τα γνωρίζουν καλά και τα ξέρουν,
διότι τότε δεν είχαν μηχανήματα μετρήσεως, από την πείρα τους οι ναυτικοί, οι ψαράδες ήξεραν. Αλλά και οι Φαρισαίοι ήταν κατατοπισμένοι σε αυτά, εντός δεν ξέραν τα πνευματικά σημεία των καιρών, δηλαδή πότε θα έρθει ο Μεσσίας να σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό τους λέει υποκριτές και τους είπε να προσέχετε από το προζύμι, δηλαδή από τη διδασκαλία εννοούσε των Φαρισαίων, των Γραμματέων και των Φαρισαίων. Μετά έχουμε την ομολογία του Πέτρου, ο οποίος είναι ο πρώτος εδώ από τους μαθητές, κορυφαίος, που λέει ότι εσύ είσαι, δεν είσαι ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ιερεμίας, ούτε ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, γιατί και αυτοί που τα έλεγαν αυτά πίστευαν, όπως βλέπετε, σε δοξασίες άλλες, νόμιζαν ότι ένας προφήτης μπορεί να ξαναγεννηθεί και να δημιουργήσει έναν άλλο άνθρωπο προφήτη, ενώ δεν είναι αυτό σωστό, και του είπε εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Και στο κείμενο εδώ, ο πανοσιολόγιο εδώ, ο καθηγητής, λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού». Αυτό σημαίνει «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Ξέρανε τότε, παραδόσιο ότι ο Μεσσίας είναι και αυτός Υιός του Θεού και Θεός. Τον εμακαρίζει λοιπόν τον Πέτρο ο Κύριος, που φανέρωσε αυτή την αλήθεια και του λέει «Πάνω σε αυτή την αλήθεια θα στηρίξω κι εγώ την οικοδομή της Εκκλησίας μου, που δεν θα την πλονίσει τίποτα, ούτε η πύλη του Άδου θα κατησυχήσουν στην αυτή, θα μπορέσουν να την νικήσουν. Δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησία του Χριστού μας όλες οι δυνάμεις του σκότους. Μέχρι Δευτέρας Παρουσίας θα υπάρχει και αυτό είναι για μας μεγάλη παρηγοριά. Γιατί φανταστείτε να γινόταν ένας διωγμός και να καταργιόταν τελείως, να καταργεί το τελείως η Ορθοδοξία. Να μην έχουμε καθόλου που να πάμε να ακούσουμε και βεβαίως να μεταλάβουμε σώμα και αίμα Κυρίου. Αλλά λέει ο Κύριος ότι δεν πρόκειται, θα χτυπηθεί βέβαια η Εκκλησία όπως λέει και η Αποκάλυψη, αλλά δεν πρόκειται να γκρεμιστεί, να χαθεί ποτέ. Και τους προαναγγέλνει τι θα πάθει. Όταν τους είπε λοιπόν ότι πρόκειται εγώ να σταυρωθώ από τους κακούς ανθρώπους, τους Φαρισαίους και όλους τους άλλους, ο Πέτρος πήγε και του είπε ότι να σε φυλάξει ο Θεός να μην το πάθεις αυτό. Όμως αυτή είναι η σκέψη του διαβόλου, όπως είπε και ο Κύριος, φύγε από πίσω από μπροστά μου Σατανά, διότι δεν σκέφτεσαι του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων, οι οποίοι είναι επηρεασμένοι βέβαια από τη σατανική σκέψη. Και τον επέπληξε, διότι ο Κύριος ήξερε ότι πρέπει εδώ να σταυρωθεί για να μπορέσει να αναστηθεί και να τελειώσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητος. Και έτσι φτάσαμε και στη μεταμόρφωση, την είπαμε, ως μεταμορφώθηκε με τις γιους. Και φτάσαμε στο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο, Ιώτα Ήτα, που είναι οι συνδιαλέξεις και οι λόγοι του Κυρίου στον Καπερναούμ. Αυτό λοιπόν θα το δούμε συν Θεό, αν μας θέλει ο Θεός και επιτρέψει, στην επόμενη μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, και μέχρι τότε, περεύουμε και τον χρόνο της εκπομπής, να είστε καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.